Εδώ είμαστε. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και 21 μπήκε. Βέβαια τέτοιες μέρες και 28 να μπει κανένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει. Καλή χρονιά, ρε φίλε. Καλή χρονιά να έχουμε. Όχι ακόμα. Εντάξει. Καλά Χριστούγεννα, Σταύρο. Η χρονιά ξεκινάει, παιδιά, τον Αύγουστο και τελειώνει τον Μάιο. Δεν, αυτά τα πρώτα με το 10ο μήνα δεν υπάρχουν. Καλά τώρα. Αλλά είμαστε στη μέση της χρονιάς είμαστε. Εντάξει. Είναι Χριστούγεννα όμως. Είναι... Να σου πω τα κάλαντα. Ναι. Θα σου πω εκτός, όχι τόσο. Όχι εδώ, εδώ. Αλλιώς εκτός δεν μετράνε. Όχι, εκτός. Τώρα θα πληρωθείς. Εκτός θα το πω. 100 ευρώ. Εκτός θα το πω, δεν τα λέω. Δεν αξίζει αυτό το πράγμα. 100 ευρώ. Θα με κάνει σποτάκι να πέσει όλη τη χρονιά μετά. Όχι. 150. Όχι. Έξω από θες το λέω. Όχι, όχι, δεν τα λέω πέρα. Δεν είναι περήφανη, ρε. Είναι περήφανη. Είναι σημαίλα κανονική. Δεν είναι από τις άλλες. Δεν ξεκινάμε. Που κουνάς ένα εκατοστάρικο και ξεδίνονται. Η αγάπη είναι κανονική. Δεν είμαι σε είναι αυτό... άνθρωπος. Δεν είμαι σε αυτό που έλεγε ο Στέργιος πριν για την Πάτρα, ας πούμε. Το ωραίο το. Πώς το είπες. Δεν λέγε. Έλα, κλειδωθήκαμε με την Παλαχαϊκή. Δίνεις 150 ευρώ για κάλαντα. Δεν τα είπε. Ήρθε να τα πει. Τα λέω εγώ όση ώρα θες τα λέω. Δεν έχει ωραία φωνή όμως. Αν στα πω τώρα κάποια σε διασκευή στα αγγλικά, μου δίνεις 200 ευρώ. Όχι. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to see United win away. Hey, jingle bell, jingle bell. Καλή χρονιά, Μάρι. Άντε, Μάρι. Άντε, Μάρι. Ole Gunnar Solskjaer. Καλά, ο Τομπουλίδης ήρθε. Άντε. Χριστουγεννιάτικο θέμα. Είδες πως ταιριάζει. Ρε, κόλλησα. Με πήρε από την Αρδέα, που είναι φόρο αλμοπός. Και λέει, δεν θυμάσαι, Νίκο Παπαδόπουλο στόπερ στην Πορτού Άβελ. Άλλον Νίκο, δεν μπορώ να θυμηθώ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αρχές Zeros. Με Βελατζούνιορ, με αυτούς, με Κλέιτον. Δεν κόλλει τον φέρει στο μυαλό σου. Όχι. Νίκο Παπαδόπουλο, όχι του Άβελ, του Χρήστου. Σε βλέπω και μου έρχεται τον Πουλίδη στο μυαλό. Κάτι άλλο δεν μου έρχεται. Από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τον Πουλίδη, γιατί από τον Πουλίδη. Από τον Πούλο είχε και στόπερ. Τον Πουλίδη, δεν θυμάσαι. Πλάκα μου κάνει, το ξέρω. Το ξέρει, ναι, δεν το ξέρει. Το οποίο τον είδα πέρσι, το παιδί είναι ακριβώς έτσι όπως έπαιζε. Όπως 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 τον έλεγε. Εννοείται. Εννοείται. Εντυπωσιακό. Θυμάμαι και Αλμπάν Μπούση με στην Τούμπα. Θυμάσαι, μπράβο φίλε. Να τα θυμάσαι αυτά, φίλε, γιατί δεν ξαγίνουν. Και την επόμενη μέρα είχα βάλει το βράδυ στο. Ρίξτε το ένα καντήλι. Για 2,5 ώρες στο μικρόφωνο ήσουν. Καλή βραδιά. Άντε. Κλείστε την πόρτα. Παρ' όλα αυτά είναι η κουμπί του ΠΑΟΚ 24. Τέλο αυτό που λέγαμε για την Πάτρα δεν διαβάζει στον αέρα. Δεν διαβάζει, μια χαρά διαβάζει. Εγώ είμαι ταυτικό. Τι λέει, χτυπάει και το κουδούνι. Να τα καταπιούμε. Αυτά τα χτυπιάρικα μου αρέσουν εμένα. Αυτά είναι. Ακούς, παπά. Παπαδόπουλα. Στην Πάτρα χτυπάει το κουδούνι για τα, για τα κάλαντα και λέει, να τα καταπιούμε. Πολύ ωραίο φίλε. Κλείω και πάμε με την Παναχαϊκή. Ε, τι ζούμε ρε φίλε. Ωραία πράγματα. Για όσο διαφέρει. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έπαιζε, πιστεύεις, άνοιγε την πόρτα για τα κάλαντα και τι έλεγε. Που την έχουμε εδώ δεξιά μας. Η οποία δεν μ' αρέσει εμένα σαν κόμενο, εντάξει, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σ' αρέσει Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμφανισιακά, όχι. Καθόλου τίποτα. Μηδέν. Άσε που φοράει αυτό το φόρμα του Νταρντανιάν. Καλά, το σημερινό δεν είναι πολύ επιτυχημένο. Λες και ο Σποκ. Είναι λίγο παλιακό. Οι βάτες, οι... Άσε το. Όχι, όχι. Όπως είπα, την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία θα θυμηθούμε στη διάρκεια ποια είναι. Όχι σοβαρά τώρα. Πρέπει να ασχοληθούμε με λίγο με τα οργανωτικά θέματα της ΠΑΕ. Υπάρχουν κάτι σοβαρά θέματα στις ακαδημίες, οι οποίες είναι μαθηματικό πλέον, θα χάσουν παίκτες. Και θα πρέπει λίγο να συντονιστούμε εκεί στον ΠΑΟΚ. Να οργανωθούμε λίγο. Τα πράγματα είναι πολύ ωριακά και οι προτάσεις που έχουν οι παίκτες μας είναι πολλές και από μεγάλα κλαμπ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξυπνήσετε εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ζώα που λέει και στο Facebook ο μέσος οπαδός. Ζώα εκεί στην ΠΑΕ, ξυπνήστε. Ζώα, τι κάνετε. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση το ζώα είναι πραγματικά ζώα, ξυπνήστε. Θα μας πάνε όλους τους παίκτες. Ωραία. Έχουμε ένα θέμα αυτό. Έχουμε ένα θέμα με τις ανανεώσεις, τι γίνεται. Έχουμε ένα θέμα με τις μεταγραφές. Έχουμε γενικά μια. Στο μπάσκετ, το ΠΑΟΚ και στον Παλαιόνιο. Λίστα από εκκρεμότητες που θα πρέπει να λυθούν άμεσα. Στον μπάσκετ εννοείται ότι η ομάδα κέρδισε. Στον μπάσκετ κέρδισε και η δεύτερη μου ομάδα, ο Χουλαργός. Ναι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Το λέγαμε όλη την εβδομάδα. Το λέγαμε όλη την εβδομάδα.
η ομάδα που έπαιξα 5 χρόνια. Τίμιζε τη φανέλα της. Τίμιζε τη φανέλα της. Αρχηγός ήμουν, αγάπη. Αρχηγός ήμουν. Ναι. Στο εφηβικό, εντάξει, το τρικό. Μας φάγανε. Τα συμφέροντα και οι μάνατζερ. Τα κυκλώματα, τα συστήματα. Ναι, ναι. Και ένα τραυματισμό στο μάνατο. Ότι με δώσαν δανεικό σε ομάδα που λέγεται Άρης Χολαργού. Στη Λήθη. Πώς το έκανα αυτό, τι λαθέρ. Και έκανα προετοιμασία κανονικά, δεν φόρεσα ποτέ την μπλούζα. Ήταν είχα του Χολαργού μόνο. Ναι. Και ήταν και ο Θεός του πολέμου να κάθεται στα φοπόδι. Λες και παίζει το μηνόρε της Αυγής. Ναι. Και αν είχε, χάλασε το μηνόρε της Αυγής, ρε. Τέλος πάντων, σε αντίθεση με κάτω εικόνα λίγο. Με τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης, ο Πάο κέρδισε όλα τα αθλήματα. Εκτός από το Πόλο που πνίγηκαν τέσσερις. Όπως λέει ο συνάδελφος, κολυμπούσαν πιο γρήγορα. Άρα δεν πιάνεται. Και ήταν και Παρασκευή κιόλας. Είχε και κρύο. Εμείς μιλάμε για Σαββατοκύριακο, Σταύρο. Α, Παρασκευή ήταν. Ωραία. Παρασκευή, τώρα α, Παρασκευή. Ναι, Σαββατοκύριακο κέρδισαν όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε αντίθεση με τους άλλους. Καλά, οι άλλοι. Δυναμώνει η πόλη, είναι εντάξει, φοβερό αυτό που γίνεται. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Πραγματικά, δηλαδή. Αυτή τη φόρεση. Παιδιά, βλέπουμε τσόντα στο Open. Μπράβο, Προεδράρα! Μπράβο, Προεδράρα! Βγάλε τα γάπη μου και αυτά τα λίγα που έχεις. Κούνα τις βυζάρες σου. Πρωί-πρωί. Αυτό είναι η αγάπη, τι εγώ φταίω. Αυτή τα κουνάει τα μάτια μου μπροστά. Εγώ φταίω. Τώρα κατηγόρησέ με κιόλας. Στα μάτια μου μπροστά. Στα μάτια μου μπροστά είναι, πού είναι. Καλά τις φοράει. Λίγο, λίγο, στα 30 εκατοστά τα έχω. Φοράει λίγα πράγματα. Διάλο-τρίαλο, όταν έχει περίοδο. Τριάρι. Ωραία. Χωρίς ελιές. Σημαντική παράμετρο για την ψυχοσύνθεση του ανδρός. Βλέποντα. Και ο Λεπά, Νάτα και ο Λεπά. Ποιο άλλο, ναι. Εντάξει. Βλέποντα πέρσι Open μετά την αλλαγή του χρόνου, 12 και 5 ξεκίνησε η χρονιά ποντιακά κάλαντα. Αν θέλει κανένα αλλιώ. Αγάπη ποντιακά, τα δείχνει κανονικά. Ποντιακά. Με λίρα, αγκαλιά. 200 άμα το πει ποντιακά. Δεν το λέω. Δεν τα ξέρω ποντιακά. Λοιπόν. Μας τάισε η Αναστασία ένα σοκολατάκι και κολλήσει ο ισοφάγος μου ολόκληρος. Πραγματικά. Ναι, τι, κάτσε να πάρω λίγο νερό. Μα πείτε λίγο χωρίς να πάρω. Λοιπόν, έλα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να ευχαριστήσω, λέει, το σημείο, σε αυτό το σημείο της tichiman.gr που μου έδωσε εδώ το Χριστιανιάτικο δρόμο με την απόδοση του 2,62 στο διπλό του Χολαργού, του μεγάλου Χολαργού, λέει, το Βιτσόσκυλο. Μάλιστα. 2,62, πώς το πρόσκυλο. Προφανώς το ξεκίνημα το έπαιξε, δεν είναι. Στο live, φαντάζομαι ότι στο 17 θα... 15-14 θα έδινε 10-20, ξέρω εγώ τι θα έδινε. Μου ξέφυγε. Τέλος πάντων, πάμε στα θέματα μας τώρα. Επειδή πολύ τα αφήσαμε, ο ΠΑΟΚ έχει μια εκπληκτική K20, K19 για την ακρίβεια, με διεθνείς ποδοσφαιριστές, με πολύ σημαντικά ταλέντα, μια φουρνιά εκπληκτική, την οποία ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής πέταξε τον αετό του, εννοείται. Δεν ανανέωσε κανέναν ποδοσφαιριστή, όπως δεν έκανε και με την πρώτη ομάδα. Εδώ με την πρώτη δεν έκανε, αυτό έκανε με την δεύτερη. Ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής, ο οποίος παραμένει εκεί γύρω-γύρω και λέει την άποψή του, ας σταματήσει πλέον αυτό το παραμυθάκι με αυτόν τον άσχετο. Υπάρχουν προτάσεις για όλους σχεδόν τους παίκτες. Το σημαντικότερο pressing το έχει ο Λίρατζης, ο οποίος στο συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι. Έχει επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Έχει πρόταση από τη Σεβίλη. Ωραία. Η κατάσταση είναι λίγο οριακή. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το οικονομικό. Ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά και μπορεί να κρατήσει στο οικονομικό. Δώσ' μου ένα λεπτό να πω κάτι και μετά θα τα πεις στον αέρα. Στον αέρα μετά θα τα πεις. Όχι έτσι. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο το οικονομικό το οποίο είναι σημαντικό. Εντάξει, εννοείται πάντα το οικονομικό είναι σημαντικό. Αυτό που δεν ξέρει κανένα από αυτά τα παιδιά είναι ποιο είναι το πλάνο του ΠΑΟΚ, πώς σκέφτεται ο ΠΑΟΚ για αυτά, τι ακριβώς θα κάνει, πώς θα τα συμπεριφερθεί. Θα αγοράσω μια β' ομάδα για να πάνε εκεί όλα μαζί και να μεταφερθούν, να μεταπηδήσουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θα τα ανανεώσω και θα τα δώσω στοχευμένα κάπου για να πάρουν χρόνο συμμετοχή σε υψηλό επίπεδο. Θα τα κρατήσω στην πρώτη ομάδα. Τι ακριβώς θα κάνεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει Λίρατζι, Μιχαηλίδη, Διαμαντή, Τσαούση, τέσσερις διεθνείς με την Ελπίδων. Μπαλογιάννη Μελιόπουλο, διεθνείς με την Ελπίδων.
Γαϊτανίδη Δούμτσι. Διεθνής με την Ελπίδα. Με την Νέων, συγγνώμη, την Ελπίδα. Αυτοί είναι διεθνείς όλοι οι παίκτες. Βασικοί διεθνείς. Όχι μια παίζω, οχτώ δεν παίζω. Είμαι χρήστη καμιά φορά διεθνής και όλα με λιγάλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει το παραμικρό για να πει σε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχει πλάνο. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει πλάνο, εντάξει. Σε κουβέντα που είχαμε ανθρώπους του ΠΑΟΚ στους προηγούμενους μήνες, μου είπαν ότι μέσα στις γιορτές θα γίνει μια συνέντευξη τύπου του Μάριο Μπράγκο για να εξηγήσει αυτό το πλάνο και να μας δώσει μια κατεύθυνση για το που βαδίζει ο ΠΑΟΚ εγκεφαλικά, ποδοσφαιρικά. Δεν θα γίνει ποτέ αυτή η συνέντευξη τύπου, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω τι όραμα έχει ο ΠΑΟΚ, ο επίσημος, αν το όραμά του σταματάει στην μία χρονιά κατάκτησης πρωταθλήματος, μας βρίσκει αντίθετους. Ωραία, δεν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Μιλάμε για μια δυναστεία. Η δυναστεία η οποία δεν μπορεί να βάζει κάθε χρόνο 25 και 30 εκατομμύρια. Θα πρέπει να συνδέσει επιτέλους την Ακαδημία με την πρώτη ομάδα. Θα πρέπει ό,τι ατόφιο ταλέντο υπάρχει, δηλαδή μπαίνει ο Παλογιάννης με τα σπάτα και περνάει μια κάθετη τριατάρα που είχαμε αντιδούμε καμιά δύο χρόνια. Εντάξει. Μπαίνει ο Λίρατης και περνάει τρεις ξηραφιές. Τέλος πάντων, μιλάμε για ατόφια ταλέντα τώρα. Σοβαρευτείτε επιτέλους σε θέματα οργανωτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι το λέω με κακία. Απλά πρέπει να σκεφτούμε ποδοσφαιρικά επιτέλους. Τα λεφτά δεν είναι το πάνω στο ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα τα λεφτά σε βάζουν και σε λάκα, σου δίνουν την ασφάλεια ότι έχω λεφτά και μπορώ να κάνω σε λάθη θέλω. Αλλά όταν κάνεις λάθη, σε πλησιάζει ο αντίπαλος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Και ειδικά στο κομμάτι της Ακαδημίας και της Φουρνιάς του Παύλου Γκαρσία, την οποία την ξέρουμε από την ΚΑΠΑ 12. Την περιμένουμε, είναι η χρονιά του 2000, από τότε που τη είχε ο Βασιλάκης ο Μήτας και κάθε χρόνο του είχε μέχρι που τους άφησε, όταν ήταν ΚΑΠΑ 17 τους άφησε. Ναι, ναι, καλά θυμίζει. Ναι. Εντάξει, κάποια παιδιά ενσωματώθηκαν στη διάρκεια της πορείας αυτής, ο Μιχαηλίδης, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι είναι. 4-5 ενσωματώθηκαν στην πορεία τέλος πάντων. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ξοδεύει 2,5 εκατομμύρια για την Ακαδημία το χρόνο και να μην κοιτάει τι γίνεται στην Ακαδημία. Είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω πώς το έχετε φιλοσοφήσει εκεί στην ΠΑΕ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους ρόλους σας. Δηλαδή έρχεται ένας, φεύγει ο άλλος δημόσιο κανονικά, δεν εμφανίζεται πουθενά, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μου ήρθατε μαζεμένες εδώ πέρα. Έλα, αγάπη μου εδώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα πεις στον αέρα χρόνια πολλά στον κόσμο. Ντρέπεσαι. Εμένα βρήκες. Τι είναι, αγάπη μου. Γεια σου, εγώ είμαι ο Σταύρος. Γεια σου. Θέλεις λαχείο. Λαχείο, τι λαχείο είναι αυτό, αγάπη μου, να μας ψηρίσεις. Για να δω. Μπορείς να κερδίσεις τηλεόραση, λέει πάρα πολλά πράγματα αυτά που βγήκε. Περίμενα, αγάπη μου. Ήφη το Σταυρούπολης, τι ομάδα είναι, από τη γειτονιά μου. Το Σταυρούπολη είμαι εγώ, ξέρεις. Δεν βλέπω το κεφάλι μου, είναι Σταυροπολιτικό. Ωραία. Πόσο κάνει αυτό, 2 ευρώ. 2 ευρώ μόνο. Περίμενε. Μπορείς να κερδίσεις και κετάβι και κινητό από άλλο. Λοιπόν. Ωραία. Δώσ' μου 5. 5. Περίμενε. 5 ευρώ. Όχι, αφού 2 είναι το ένα. Περίμενε. Δώσ' το. Α, 8 ευρώ. Όχι, 10. 10. Περίμενε. Σταυρούπολη, κλασική. Γράψε το εμά και το επίθετό και το κινητό. Πάρετε 2. 5 θα πάρω. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Πέντε λεχεία θα πάρετε. Ναι. Πρέπει να, να γράψετε και στα 5 το όνομά σας και το επίθετά σας και το τηλέφωνο. Σταύρος Κόλκας. Μην το πεις τηλέφωνο στον αέρα. 2, 3, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ωραία. Να το κάψω. Περίμενε. Κάτσε, 5 πρέπει να κόψω. Α, και με χάρακα κιόλας. Α, χάρακα. Οργανωμένος για ρε. Αγάπη μου. Τι οργάνωση είναι αυτή. Να σας βοηθήσουμε. Άρχι, ευχαριστώ. Ε? Είστε. Ξανά μανά. Ξανά μανά. Ξανά μανά. Τώρα δεν πρέπει να γράψω 5 φορές το όνομά μου. Ναι. Λυπήθηκα. 2, 3, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Κόψε το ξανά. Άντε ξανά με το χάρακα. Ξανά με το χάρακα. Έλα, τι όργανο στον αέρα είμαστε κανονικά, θες να πεις κάτι, να χαιρετήσεις κάποιον. Χρόνια πολλά. Μπράβο, αγάπη μου, έτσι. Να χαιρετήσεις κάποιον. Τη μαμά μου, στον παπά μου. Α, ναι, τη μαμά μου. Α, μπράβο.
Κόλκας. Να ξέρεις, είναι ξακουστό όνομα Σταυρούπολη αυτό. Ξέρω. 2, 3, 10. 6, 6, 6. Το είπες στον αέρα και σε παίρνουν τηλέφωνο κατευθείαν. 6, 6, 6, ναι, κοίτα, κοίτα. Ρε, τι γίνεται. Στούντιο είμαι. Όλο μαζί. Έλα, πάει. 3. 3. Ναι. Έλα, 2, πάρε το αυτό. Να γράψω πάλι το όνομά μου, δεν βαρέθηκες να το βλέπεις. Με μικρά γράμματα για να χωρέσει γιατί σου. Σταύρος. Και. Κόλκας. Το πλάδι. 2, 3, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Γιατί δεν είναι με 6, 9. Μη το με. Γιατί είναι σταθερό. Δεν είναι απειλά, είναι σταθερό. Ωραία. Άλλο ένα τελευταίο. Άντε αγάπη μου, πάμε λίγο χέρια ψηλά. Σταύρος. Πότε γιορτάζει ο Σταύρος, ξέρεις? Όχι. 14 Σεπτεμβρίου. 1, 10. Α, βάλουμε και το ραδιοφόνο. 2, 87, 8, 8, 8. Μην έχουμε τα ίδια. Αλλάζουμε τώρα τηλέφωνο. Ε? Είμαι σίγουρη θα κερδίσεις. Περίμενε. Γιατί είμαι κοπή λάθος. Ναι, έτσι μπράβο αγάπη μου. Τα κάτω θα μας τα πεις ή μας ψήσεις μόνο. Έτσι, με τα χεία. Ωραία, ξεκίνα. Τα είχα πει πριν. Σε μένα τα είπες. Ωραία, ξεκινάτε, έλα εδώ είναι. Μαζί, έλα, μαζί, ελάτε, ελάτε. Ωραία, έλα και εσύ, έλα και εσύ. Πού είναι τα πάντα. Έλα, κάνουμε κουμπανία. Έλα, κουμπανία. Τα τρίγωνα καλύτερα, τα καλύτερα. Το προσκριτήριο, άμα θέλετε, πείτε. Έλα, ένα στο μικρόφωνο, εδώ, μπροστά. Που μου έπεσε από τα χέρια. Ε, τι το λέω στο παιδί. Έλα, έλα, έλα. Ξεκινάτε. Ποια θα πούμε από τα πάντα, αποφασίζουμε ποια θα πούμε. Ε, το κάνει. Όχι, αυτό είναι. Τα τρίγωνα κάλατα δεν λέμε. Ποια τρίγωνα κάλατα, ρε σημαίλα. Ε, τα τρίγωνα κάλατα. Ποια λένε. Τα Χριστούγεννα, ποια λένε, Μάρια. Όχι. Καλημέρα, Λάρκοντα. Αυτό ξεκινάτε. Ωραία, εδώ, εδώ, στο μικρόφωνο. Εδώ. 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 Εγώ πάω να βγάλω από την τράπεζα λεφτά σε αυτό. Ξεκινάτε. Έλα, έλα, εδώ η μία και εδώ η άλλη. Ελάτε. Κάντε τι. Άντε, πάμε. Καλησπέρα, Λάρκοντε. Κι αν είναι ορισμό σα Χριστού τη θεία γέννηση. Να πω. Να πω στο αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εύη, Εύη, σαν εμ την πόλη ουρανία γαθλοντές. Χαίρε, χαίρε εις όλοι λίγο σπηλέ οντίθεντε. Εύα, εύα την των αλόγων βασιλές των ουρανών. Και η μίση ο νόμος το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπίτιου. Χίλια, χίλια χρόνια να ζήσει. Μπράβο κορίτσια, χρόνια πολλά. Μπράβο κορίτσια, καλύτερα απ' όλα ήταν. Έξω. Γιατί με 2 ευρώ μπορείτε να κερδίσετε τώρα κάποια κουπόνια. Μπράβο, κορίτσια. Είπατε τα καλύτερα κάλαντα που έχουμε ακούσει. Μπράβο σας. Τα δώσατε το σωστό αύριο, τα πήρε. Ναι. Μπράβο. Πώς έχουμε ξοδέψει. Ακούσετε και τα κάλαντα, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Τα καλύτερα κάλαντα, ρε παιδιά. Τα καλύτερα κάλαντα. Εσείς μοιραστείτε τα δύο. Έλα εδώ, εσύ πήρες το δεκάρικο, για να παίζεις τένις. Ε, Ριζά. Πάρ' και τα από μένα, μοιραζείτε και αυτά. Εσείς δεν θέλετε ένα λαχείο. Λαχείο, εσείς. Θα κερδίσω στάδιο. Κερδίσεις την αγάπη. Ριζά, έλα μια καρέτσα και να φύγεις μετά. Άντε, αγάπη μου εσύ. Το καλύτερο κορίτσι. Τι λέει, θα μου πεις ποτέ. Ποιο, όταν το άρεσε. Ναι. Δεν μπορώ, θα μεγαλώσει πρώτα και μετά. Α, ναι. Κάτι για γυναίκες λέει. Από εδώ είναι οι γυναίκες, αγάπη μου, Από εδώ είναι. Από εδώ, τη βλέπεις. Άντε, bye. Γεια σας. Bye, bye. Bye, bye. Έχεις γυναίκο ψήνισμα. Για τένις η Σταυρούπολη, δηλαδή το ζήσαμε κι αυτό. Ε, πιο ελαφρύ είσαι τώρα, εντάξει. Τι παραπονιέσαι. Ε, τι ζούμε. Γυναίκες. Γυναίκες. Η φτυή. Ήρθαμε εδώ στο κάρα του Γιαννούλη μου είχε το καλύτερο. Τι σου είπε. Τον αδερφό τη, ένα πανίνι. Ναι. Μούτρα. Τη παίρνω ένα τάμπλετ.
πανηγυρίζει. 4 λεπτά μετά με μισούσε πάλι. 4 λεπτά, όχι 5. Εκπαίδευση, φίλε, από μικρές. Τέλος πάντων. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο. Το θέμα με τα παιδιά αυτά, η άποψή μου είναι αυτή. Okay. Δεν βλέπουν προοπτική, ρε Σταύρο και αγάπη. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Λίρατζης. Okay. Προπονητές του μου λέγανε, όχι φέτος, τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα μπορούσε ακόμα και πέρσι να πάρει 7 μάτς βασικός σε παιχνίδια απομάτως, είτε θα ήταν κουρασμένος, είτε θα ήταν λιγότερων απαιτήσεων. Εάν πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα δεξί μπακ τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, για να καλύψει το μάτος, σε τι μπορεί, ας πούμε, να προσδοκά ο Λίρατζης όταν έχει το Δέλεαρ και τις Ειρήνες από ομάδες τύπου Σεβίλη? Γιατί να σου πω κάτι, η Τότεναμ έχει ακαδημίες πάρα πολύ οργανωμένες. Υπάρχει πλαφόν στα συμβόλαια, δηλαδή η παίκτης που περνάει από κάτω προς την πρώτη ομάδα δεν την επερβαίνει τα 50.000 λίρες. Αυτό είναι το πλαφόν. Ναι, αλλά ο παίκτης τότε βλέπει και 7 παίκτες στην πρώτη ομάδα. Μεταξύ 11, 18, πάρει και 5 παιχνίδια στο κύπελο και 3 στο League Cup. Έχει 9 παίκτες. Υπάρχει ένα πλάνο. Είναι αυτό που έλεγες, τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Δεν νομίζω να είναι θέμα για τα παιδιά αυτά τα χρήματα σε απόλυτο βαθμό. Είναι ότι βλέπουν ότι η τελευταία που παίξαν ήταν η φουρνιά του Πέλκα, του Κίτσιου, του Κωνσταντινίδη. Εκείνη τη φουρνιά που πάω ουσιαστικά αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δεν είχε τον Ιβάν Σαββίδη. Ήταν το μετέχμιο της εποχής Σαββίδη. Δεν ξέρω, ίσως αν. Έχουμε κάνει τεράστια λάθη σε αυτό το κομμάτι και εμείς πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη του μηχανισμού. Και ό,τι λέμε δεν το λέμε με κακία. Απλά έχουμε φτάσει στο όριο πλέον. Εντάξει, και ένας από τους λόγους που το Μίχελ δεν θέλω να τον βλέπω είναι αυτός. Δεν σύνδεσε ποτέ την Ακαδημία και κατηγορούν τον Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου του έχει πει, φίλε, πάρε το πρωτάθλημα. Δεν του έχει πει, βγάλε παίκτες. Και ευθέως το λέει, αν το ρωτήσεις. Αν το ρωτήσεις γιατί δεν βλέπεις την δεύτερη ομάδα, σου λέει, ο στόχος μου είναι αυτός. Δεν είσαι φάση ο ΠΑΟΚ να μπορεί ο προπονητής του να κάνει και πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω εγώ σε ένα βαθμό ότι έχουμε ανάγκη ένα πρωτάθλημα. Αλλά άμα είναι να πάρω ένα πρωτάθλημα και να διαλυθεί το σύμπαν από πίσω μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή να το κάνω αυτό. Πραγματικά δεν έχω πάρει απαντήσεις ποτέ σε ερωτήσεις. Εγώ για αυτό το σημείο να πω κάτι στον αέρα. Προφανώς και δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Αλλά λοιπόν, εδώ που φτάσαμε, μην κάνετε Χριστούγεννα. Ωραίο το πομπομπομπομ που τραγουδάει η πρώτη ομάδα. Αλλά το πομπομπομπομ που θα τραγουδήσει η δεύτερη, θα τους ψάχνουμε. Να σου πω και το άλλο. Μπορεί να αποτελέσει Δέλεαρ για τον Χι Λίρατζη μια δημιουργία δεύτερης ομάδας που θα παίζει στη Β' ή στη Γ' Εθνική. Στη Β' όπως σου λέω. Δεν ξέρω και αν αυτό μπορεί να τον αποτρέψει να πει το ναι στη Σεβίλη, στην Βαλένθια, στην Σαμπτόρια. Δεν ξέρω. Ρε, παιδί του ΠΑΟΚ είναι, δεν θέλει να φύγει. Πες του τι θα του κάνεις με αυτόν. Μπράβο. Άμα πάει να παίξει τη Β' Εθνική με αυτήν την ομάδα, με τη Β' ομάδα, ας πούμε, και έχει ένα πλάνο και ξέρει ότι σιγά σιγά θα τον παρακολουθούν και μπορεί να μπει και στην πρώτη ομάδα, προφανώς και θα επιλέξει να μείνει εδώ. Αλλά άμα είναι όλα ανοιχτά και είναι στον αέρα και πάει και δει ότι δεν τον παρακολουθεί κανένας, δεν υπάρχει ενδιαφέρον όπως τώρα, δεν υπάρχει προοπτική, προφανώς και θα κοιτάξει το μέλλον του και θα φύγει. Λογικό είναι. Εντάξει. Είναι. Όπως σκέφτονται οι επαγγελματίες, νομίζω ότι σκέφτονται και αυτοί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Και βλέποντας αυτό που λες και εσύ, Στέρη, ότι η τελευταία φορά που αξιοποιήθηκε κάποιος παίκτης από ακαδημίες, πρέπει να πήγε να γυρίσει πολύ πίσω πλέον. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι όλοι, εντάξει, δεν του ρωτήσα έναν έναν. Οι περισσότεροι παίκτες από την ΚΑΠΑ 17 και πάνω βλέπουν το μέλλον τους εκτός ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι. Το παράδειγμα Μελιόπουλου είναι το πιο κορυφαίο από όλα. Γιατί? Ο Μελιόπουλος έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήρε συμμετοχή σε άλλη ομάδα, σε Αλφα Εθνική, χωρίς να είναι πιο top από τους παίκτες που έχουμε. Και ξαφνικά σκέφτεται ο άλλος. Εσύ μήπως θα πάω σε Καπανατολικό για να με αγοράσουν από εκεί? Μήπως έχω περισσότερες πιθανότητες να παίξω στον ΠΑΟΚ έτσι? Ο Μελιόπουλος είναι ένας παίκτης της ΚΑΠΑ 20, της ΚΑΠΑ 12 τότε της γνωστής. Ωραία. Που δεν ήταν καλύτερος από αυτούς που υπήρχαν και έφυγε. Βέβαια εξελίχθηκε. Ναι, επειδή έπαιξε όμως. Ναι, αλλά έπαιξε. Τέλος πάντων. Εμείς δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Εννοείται δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Αλλά μπορώ να το φωτοτώ. Δεν τον παίζει κανένας. Ναι, περίμενε λίγο. Έχω 7 διεθνείς. Βασικούς. Στην ηλικία τους. Θα πρέπει να δω αν μπορούν ή δεν μπορούν. Δεν είναι σίγουρα και οι 7 δύσκολο. Οκ. Okay.
Αλλά πρέπει να ξέρουν αυτά τα παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Να αισθανθούν σημαντικοί ουσιαστικά. Και ότι, υπάρχει λόγος που το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, για να τα λέμε όλα, ότι υπάρχουν και παίκτες που σκέφτονται μόνο τα χρήματα. Και επειδή ο Ιβάν Σαββίδης έχει χρήματα και ο ΠΑΟΚ κατ' επέκταση, δεν μπορεί να ανοίγει τα ταμεία αν ο 17χρονος Κόλκας και ο μάνατζερ του θέλουν 400.000 ευρώ πριν παίξουν καν στην ΚΑΠΑ19. Γιατί είναι για τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ σε 15χρονο που είναι 15.000 το μήνα. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που είναι η αφρόκρεμα. Ναι. Εντάξει. Όπως είναι για παράδειγμα ο 13χρονος για τον οποίο όλα τα site πλην του ΠΑΟΚ 24, να απολογίσουμε και λίγο τα γένια μας, έγραψαν ότι πήγε στην Μπαρτσελώνα. Το έγραψε κάποιος, το πήρε από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος. Εντάξει, δεν έχει πάει παιδιά στην Μπαρτσελώνα, ο 13χρονος. Υπάρχει ρήτρα για τον 13χρονο. Υπάρχει ρήτρα. Μπορεί να δώσει. Να θυμίσουμε ότι στο ΠΑΟΚ 24 αρλούμπες θα τα διαβάσεις. Όχι, και λαϊκισμούς. Αυτό είναι ο στόχος μας. Άλλωστε. Να επιβεβαιώνεις στο ΠΑΟΚ 24 τι γίνεται. Από αυτά που γράφονται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει ρήτρα. Υπάρχει ρήτρα, αν θέλει κάποιος να τη δώσει, τη δίνει 1,5 εκατομμύριο είναι, τη δίνει και τον παίρνει. Ξέρεις και είναι το θέμα, ότι δεν θέλουν, φοβούνται, επειδή μιλάμε για top ταλέντο, δεν θέλουν ποσοστό μεταπόλησης. Αυτό είναι το θέμα τους. Δηλαδή θέλουν να δώσουν τα χρήματα, να πάρουν τα δικαιώματα 100%. Κολλάνε δηλαδή στο 10-20% για να έχει ο ΠΑΟΚ στο μέλλον. Γιατί φοβούνται μέσα αγωγικά ότι θα πιάσει το παιδί αυτό μια top τιμή και να μην δώσουν στον ΠΑΟΚ στο μέλλον 2-3-4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, κάνουν ό,τι θέλουν. Ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και προστατεύει τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν μπορεί, Σταύρο, σε αυτήν την εποχή και αγάπη να τα προστατεύσει 100%. Είναι λίγο δύσκολη η. Αν έχει πλάνο, μια χαρά τα προστατεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί μιλάμε συναισθηματικά. Τα παιδιά αυτά ψάχνουν τον δρόμο του. Αν εσύ έχει ανοίξει τον δρόμο του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως δεν υπάρχει δρόμο, αντίο ζωή. Απλά είναι τα πράγματα. Δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και ήθελα να ασχοληθούμε με το πιο σημαντικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Την πιο βαριά φανέλα του. Πάλι νίκη χθες. Διπλό. Μετά το Λαύριο που δεν είχαμε διπλό μέχρι τότε, τα παίρνουμε τα διπλάκια. Χρήσιμη νίκη, κακά τα ψέματα. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Το έβλεπα χωρίς φωνή, γιατί ήμουν σε σπίτι καλεσμένος. Και μη χαλά όλο το κλίμα, δεν ήταν όλοι οι μπασκετικοί εκεί. Το έβαλα. Καλύτερα. Ναι. Χωρίς φωνή και κατάλαβα ότι πέφτει η Πινελίκη για την ΕΡΤ χοντρό. Ναι. Ποιος έκανε μετάδοση. Δεν ήταν τόσο αυτός που έκανε μετάδοση, ήταν σχολιαστής. Θα πει και ο Νίκος περισσότερο. Ο Λινάρδος. Ναι. Που έλεγε, ας πούμε, κάθε φάση που γινόταν λάθος ή πόντος του ΠΑΟΚ, έλεγε θα έπρεπε να κάνει πανιόνιο σε αυτό για να μην βάλει το καλάθι ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή όλα τα λάθη πανιόνιου μάθαμε αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνει πανιόνι, αυτό ακούγαμε, ρε παιδί μου, περισσότερο. Δεν ήταν και το πιο κόψο αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Λινάρδος είναι ιστορία του πανιόνιου, βέβαια. Ναι, αλλά εντάξει. Αλλά ναι, θα πρέπει να καταλάβει εκείνη την ώρα. Μου ήρθε στο μυαλό εκείνο ο ιστορικό ημιτελικό με τον πανιόνιο στο Κόρατς. Με Γόλτερ Μπέρι. Με χέρι τέρεν ο πανιόνιο κτλ. Θυμάσαι, Σταύρο, σίγουρο ότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, τότε δεν υπήρχαν ακόμα τα δεκάλεπτα, ήταν δύο ημίχρονα των 20. Στο 20 κάτι, δεύτερο ημίχρονο, φορτώνεται με τέταρτο φάουλο ο Σάβιτς. Ναι. Δεν τον βγάζει έξω ο προπονητής, Μαρκόπουλος τότε. Και να είναι φίλο Τζούροβιτς σχολιαστής και να ορίζει τον Τζούροβιτς 18 λεπτά και να λέει: δεν γίνεται να μην δεν πάει μπάλα στο Στόουκ, πάρει φάουλ, παίρνει το Σάβιτς. Και έχει βγάλει ο Σάβιτς όλο το ματς και έχει γίνει μια φοβερή ανατροπή. Τον έχουμε, τον Νίκο. Πάμε, Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ήμουν τυχερός που δεν είχα φωνή χθες. Γιατί? Γιατί ακούω διάφορα Πινελίκη για την ΕΡΤ. Ήτανε πάρα πολύ καλή μετάδοση, πραγματικά. Για ένα φίλο του Πανιωνίου δηλαδή, πιστεύω ότι όσοι ήτανε μαζεμένοι φίλοι του Πανιωνίου, ξέρεις κάποιος που μπορεί να είναι στο εξωτερικό και μπορεί να έβλεπε το μάτσο, παιδί μου, έτσι από ένα link. Πιστεύω ότι έμαθε όλα τα προβλήματα της ομάδας του. Δηλαδή, τι της λείπει, τι δεν πάει καλά, τι θέματα έχει τέλος πάντων. Και τι έπρεπε να κάνει για να κερδίσει, όπως ακούγαμε. Αλλά εντάξει, κέρδισε η άλλη ομάδα. Δεν κέρδισε ο Πανιωνίος. Δεν επηρεάζει. Εντάξει. Ο σχολιαστής του χθεσινού παιχνιδιού, άνθρωπος ο οποίος, από όσο ξέρω,
Είναι ακόμα στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Ναι, νομίζω ναι. Ακόμα. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Τι να πω. Εντάξει. Τίποτα μας κάνει εντύπωση. Απλά χτες ήταν πέρα από τα όρια η κατάσταση. Ήτανε... Ναι, επειδή ήταν συνεχόμενο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι, είναι μια φάση που κάνει το κάρφωμα ο Τζόουνς στο τρίτο δεκάλεπτο περίπου, εκεί στα μέσα, που ξέρεις, είναι μια πολύ ωραία φάση, ρε παιδί. Είναι πολύ εντυπωσιακή φάση, ας πούμε, στο μπάσκετ. Και ακούγεται, ξέρεις, αυτό που κάνεις όταν βλέπεις την ομάδα σου να τρώει ένα τέτοιο καλάθι και κάνεις ένα πω, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι ακούστηκε από την κατάσταση εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επαγγελματική νίκη. Ναι, εντάξει, την εικόνα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν κάποια σπουδαία εμφάνιση. Αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να υπάρξει και κάποια σπουδαία εμφάνιση. Από τη στιγμή που υπήρχε πάλι το θέμα με τον Γκος, που κατάφερε να βοηθήσει, παρότι στο ημίχρονο, ας πούμε, πήγε στην ανάπλα κουτσένοντας. Δηλαδή φαινόταν να πηγαίνει στα αποδυτήρια και το πόδι του το ένα το πατούσε δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ κυρίως με την άμυνά του κατάφερε να πάρει την νίκη, νομίζω, απέναντι σε μια ομάδα που αν ήταν πλήρης και καλά θα την κέρδιζε πιο εύκολα. Δηλαδή ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει ενισχυθεί πολύ σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, που είχε όντως ένα πολύ πολύ αδύναμο ρόστερ, αλλά το γεγονός έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Έχει φέρει πολλούς καινούργιους παίκτες. Του προέκυψε και ένα θέμα με τον Παπαντονίου χθες, που τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεν το βοηθάει να παίξει έτσι κάποιο πράγμα. Δηλαδή ο Πανιώνιος χθες, αν θυμάμαι στο παιχνίδι του, 3-4 συνεργασίες ήταν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ό,τι έκανε ήταν κυρίως από τον Μπέρι και ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στο κομμάτι το ατομικό. Εντάξει, η ουσία για τον Πάκο είναι ότι πήρε αυτό που ήθελε. Το πήρε αυτό που ήθελε χωρίς να κάνει κάποια σπουδαία εμφάνιση, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει, γιατί ακολουθεί και ο Ολυμπιακός και γενικά σε αυτή τη σειρά αγώνων στο πρωτάθλημα που έχει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, θα έπρεπε τα δύο εκτός τα προηγούμενα να τα πάρει. Τα πήρε, κέρδισε και τον Λάβριο, κέρδισε και τον Πανιόνιο και είναι καλά από πλευράς έτσι, είναι καλά βαθμολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα, δηλαδή το θέμα του Γκος παραμένει στον Αστράγαλο. Νίκο, υπάρχει απόφαση και αυτό πάλι στην Παρασκευή ότι υπήρχε περίπτωση να μπει χειρουργείο? Από όσο ξέρω θα πάει έτσι και αυτή την εβδομάδα, δηλαδή με θεραπείες χαλαρά μέσα στην εβδομάδα για να παίξει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό και μετά τον Ολυμπιακό να κάνει αυτή τη μικροεπέμβαση και ακολουθεί μετά ο Κολοσσός και η Χάπο Ελχολών. Με σκοπό δηλαδή να παίξει και με τον Ολυμπιακό, να προσπαθήσει να προλάβει το μας στη Ρόδο μετά αυτή τη μικροεπέμβαση που είναι να το κρατήσει δύο μέρες εξουσιαστικά, άντε λίγο παραπάνω από τρεις, και να είναι 100% έτοιμος για το μας με τη Χολόν ουσιαστικά που ακολουθεί μετά τον Κολοσσό στην επιστροφή του Champions League, που είναι πολύ σημαντικό για την προσπάθεια της πρόκρισης. Εντάξει, το καλό είναι ότι και χθες ο Γκος, παρότι ήταν έτσι όπως ήταν, ο σκοπός ήταν στο τέλος να μπορεί να βοηθήσει και το έκανε. Δηλαδή τα δύο τρίποντα που έχει βάλει κράτησαν το ΠΑΟΚ σε μια έτσι απόσταση ασφαλείας και βέβαια χρειάστηκε τύχη στο τέλος, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, γιατί ναι μεν ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4 πόντους, αλλά πριν βάλει τις δύο βολές στο τέλος ο Χάτσε, έχασε ένα σούτο ο Μπέρι. Σκοτωμένο σούτο όμως. Σκοτωμένο, συμφωνώ. Ναι. Σκοτωμένο γιατί ρε φίλο, ο άνθρωπος είχε πάρει 500 προσπάθειες και δεν τον έβγαζε άλλος με τίποτα. Δηλαδή έπαιζε με 4 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν του έδωσε μισή ανάσα και από ένα σημείο και μετά δεν είχε καθαρό μυαλό για να κάνει. Ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ να μην κάνει φάουλ. Ναι, ήθελε να παίξει άμυνα. Γιατί του μένανε καμιά 4-5 δευτερόλεπτα. Ναι. Εντάξει, ρίσκο είναι αυτό. Κάποιες φορές βγαίνει. Άμα έτρεπε το τρίποδο θα λέγαμε άλλα. Αλλά έτσι είναι πάντα. Έτσι επιλέγεις να το πας και βλέπεις πώς θα βγει η φάση. Τέλος πάντων. Σήμερα και αύριο η ομάδα ξεκούραση. Και από την Τετάρτη, από τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ξεκινάει η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι που δεν δείχνει να αλλάζει κάτι όσον αφορά το κομμάτι των προβλημάτων. Είναι ένα θέμα που έγινε χθες και με τον Γκάρετ, που έπαιξε πολύ λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα εκεί λίγο κάτω από το γόνατό του και επειδή ήταν το σημείο τέτοιο, επιλέχθηκε να μην ρισκάρει. Σήμερα θα κάνει κάποιες εξετάσεις για να δούμε αν υπάρχει κάποιος λόγος έτσι σοβαρός ανησυχίας. Είπαμε για τον Γκος ότι δεν είναι δηλαδή το θέμα του Ολυμπιακού, θα είναι καλά, θα είναι στο 100%. Θα το παλέψει.
Αλλά και πάλι αναμένεται ναι, να το παλέψει στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Δηλαδή, αν δει και ο ίδιος, δίνει και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί, προφανώς και δεν θα παίξει. Αλλά και με τον Παναθηναϊκό έπαιξε με πρόβλημα, και με τον Τέλεκομ έπαιξε με πρόβλημα, και χθες με τον Πανιόνιο έπαιξε με αυτό το θέμα στον Αστράγαλο. Κυριακή. Δεν είναι κάτι που το κάνουν πολλοί, είναι η αλήθεια, και ειδικά ξένοι παίχτες. Αλλά ογκώς, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, η νοοτροπία που έχει και το πνεύμα είναι κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό. Δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες, σε ομάδες εκπαίδου του ΠΑΟΚ. Κυριακή στις 5 με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Κυριακή στις 5 Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη το βράδυ παίζει την Κωνσταντινούπολη με την Ταρουσάφακα. Και εντάξει, αυτός θα έχει και ένα μάτς μεσοβδόμαδο, αλλά εντάξει, ούτε κάποιο ταξίδι πολύ δύσκολο, ούτε ο αντίπαλος κάποιος φοβερός. Και γενικά ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα της σεζόν νομίζω ότι τώρα είναι στην πιο καλή του φάση. Δηλαδή έχει αρχίσει να ρολάρει, βρίσκει ρόλους και είναι καλά. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα έχει συνεχόμενες νίκες. Να ξεχθέσουμε το Περιστέρι λίγο ζορίστηκε, όχι λίγο, σε κάθε φορά που το Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά, ξέφυγε με 17 πόντους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός γκάζωσε, κέρδισε τελικά με... Το Περιστέρι όντως έπαιξε χωρίς χάρο. Δεν έχω εικόνα. Έχω δει μόνο σκορ και διακύμανση. Δεν έχω λάβει να δω. Με Περιστέρι πότε παίζουμε εμείς? Τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. Εκεί. Ναι, στο Περιστέρι. Αυτό είναι crash test. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Πολύ. Για το Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν το βλέπω να είναι σαν το Λαύριο πέρσι. Δηλαδή το Λαύριο, αν θυμάσαι πέρσι, πήγε μέχρι 16-17 αγωνιστική μετά ξεπούστωσε. Νομίζω το Περιστέρι. Όχι, δηλαδή, γεμάτο ρόστερ, ακριβή ομάδα ναι, είναι. Είναι ομάδα που μπορεί να. Δηλαδή να είναι ΑΕΚ, Προμηθέας, ΠΑΟΚ και Περιστέρι για το 3-4 εκεί πέρα. Μέχρι το τέλος. Είναι καλή ομάδα. Δηλαδή και στα δυο μάτια του Ολυμπιακού του Μαθηναϊκού ήταν καλό. Ήταν καλό το Περιστέρι. Έπαιξε, δηλαδή και από το Παναθηναϊκό, ουσιαστικά πλήρωσε ένα κακό 7 λεπτό στην τρίτη περίοδο που έκανε. Σε όλο το μάτι ήταν πολύ, πολύ ανταγωνιστικό. Και αυτός με τον Ολυμπιακό σε φάση είχε κέρδισε 17 πόντους μέσα στο σερ. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα και νομίζω ότι θα είναι μέχρι το τέλος μέσα εκεί. Στο 3-4-5-6 που η λογική λέει θα παιχτεί ανάμεσα σε αυτούς τους... αυτές τις τρεις παύλα τέσσερις ομάδες να βάλουν το Περιστέρι μέσα. Έχεις να πεις κάτι για τον ιστορικό Χολαργόνικο? Πολύ καλή ομάδα. Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε πριν λίγο καιρό. και νομίζω ότι είχε κάνει δύο πολύ σημαντικά διπλάκια στην παραμονή. Είχε κερδίσει και την Κίνη την προηγούμενη εβδομάδα, ή μάλλον όχι πριν δύο εβδομάδες. Και αυτό που έκανε τώρα, νομίζω ότι σιγά σιγά το επιτρέπει να κοιτάξει παραπάνω στα αύριο. Πέντε νίκες έχουμε. ναι. Άλλοι παρακαλά να φτάσουν στις 5 νίκες. Πλάκα κάνεις. Είναι γεγονός αυτό. ναι. Άλλοι και κοιμούνται και ξυπνάνε ελπίζοντας ότι θα δουν το βαθμολογικό που πήγαν να κάνουν 5 νίκες. Σωστά. Και ο Χολαργός, ο νεοφώτιστος, έχει ήδη 5 νίκες. Μπασκετομάνα, να ξέρεις. Βέβαια. Μια χαρά. Όλες αυτές οι ομάδες μια χαρά είναι. Έρχονται από κάτω, λεφτά έχουν. Παίχτες μπορούν να πάρουν ακριβούς. Έχουν μια χαρά ομάδες. Ο Χολαργός έχει Γιάνκοβιτς. Έχει Γιάνκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά έχει Γιάνκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Ξηγά το Γιάνκοβιτς. Ναι, ρε φίλε, θέλω να σου πω ότι ένας παίχτης του επίπεδου του Γιάνκοβιτς παίζει στο Χολαργό. Ναι. Δεν είναι παίχτης σε άλλο επίπεδο. Για να παίξει επίπεδο. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι για να παίξει γύρω. Δεν θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα ρολή για να έχει συγκληματικό ρόλο. Είχε και πρόταση από την Ισπανία τώρα, δεν είχε. Λεγόταν θα πάει στην Τενερίφη. Αλλά δεν προχώρησε. Φίλε, άμα σου κάνει πρόταση ο Χολαργός. Ποια δεν είναι ρίφη τώρα. Ποια δεν είναι ρίφη, δεν τη βλέπουμε την ρίφη. Σιγά τώρα. Ποια δεν είναι ρίφη. Σωστά. Έχει τον Λυκογιάννη που είναι μια χαρά προπονητής όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Κολοσσόρο. Μια χαρά ομάδα. Μια χαρά. Η Κίμηση τι κατάσταση είναι εν ώψη ημιτελικού? Η Κίμη έκανε κι άλλη ήττα μέσα στο Ρέθυμνο. Έχει μείνει στη μία νίκη. Είναι νομίζω μοναδική ομάδα που έχει μία νίκη. Είναι τελευταία. Ναι, δίκιο έχεις. Μετά είναι από πάνω της ο Άρης που έχει δύο και ο Κολοσσός που πήγε στις δύο. Και το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, σωστά. Ο Κολοσσός είναι στις 2, αλλά έχει μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτός στις 2 θα μείνει. Ναι, οκ. Δεν είναι καλά. Δεν είναι. Η Κίνη, από όσο ξέρω, έχει κάνει ήδη αλλαγές και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα κάνει και άλλες. Δεν έχει θέμα, δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι δεν έχει θέμα. Ποιον πήρε τώρα? Το Kobe Bryant. Ε? Kobe Bryant.
Όχι, έχει φέρει και δύο Αμερικάνου, έχει αλλάξει τον προπονητή, έχει βάλει τον προπονητή που ήταν μέχρι πρώτος βοηθός του καθηγητή, τον έχει κάνει πρώτο και έχει φέρει έναν άλλον βοηθό που ήταν από τους καλύτερους στην Α2. Εντάξει, είναι σε περίεργη φάση. Τώρα που παίζει. Και πέρσι... Με τον Άρη. Ε? Με τον Άρη. Νομίζω ότι θα πρέπει να και η Μιάρη. Ναι. Εντάξει, ο Άρης το πρόβλημα το σημαντικό του έχει στην έδρα του, παιδιά. Άμα ήταν Άρης Κίμη, θα ήταν Ευρώμα. Κίμη Άρης θα το παλέψει. Κίμη. Ναι, πάμε και δείτε ότι η Κίμη έχει μια νίκη μέσα στην έδρα της και έχει καταλάβει ότι φέτος δεν μπορεί να έχει τα τερικέτια τα περσινά που της βγει ο Μανχάντεν που έκανε τρομερή σεζόν όταν ήρθε και πρέπει να μείνει σε κατηγορία. Είναι περίεργη και... φάση. Είναι πολύ περίεργη φάση της Κίμης. Πολύ περίεργη. Μπορεί σε ένα μήνα να είναι σούπερ, μπορεί σε ένα μήνα να είναι ακόμη πιο κάτω. Όταν θα έχει το παιχνίδι με τον Πάο. Αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Άρης, θα τη στείλει ακόμα πιο κάτω. Αυτό θέλουμε. Κοίταξε, εμείς θέλουμε να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στα παιχνίδια. Δεν θέλουμε να παίρνουν από τώρα χαμηλά ομάδες και να καθαρίζει τέλος πάντων. Ναι, γιατί... Τη τρίτη θέση, τη πέμπτη, ξέρω εγώ, τη έκτη, τη τελευταία. Έχει δίκιο ο Νίκος. Παθαίνει η ζημιά και το προϊόν μετά. Βέβαια, έτσι. Εγώ με ενδιαφέρει μόνο η ομάδα μου, παιδιά, και καλό είναι. Εκεί μην είναι διαλυμένο, θα την παίξουμε με τελικό. Άρα ο Άρης μας θα κερδίσει. Πότε είναι? Να είναι διαλυμένη, 14 Φεβρουαρίου. Να είναι διαλυμένη. Όχι, είναι τελικό, για το Κίμη Άρης. Περίμενε. Κίμη Άρης τώρα, δεν είναι. Το Σάββατο, στις 6. Σάββατο. Σπίτι μου. Φανέλα, πώς δεν μπορείς να βάλεις, είπαμε. Εντάξει, πολύ ακραίο. Μου στο Μακφάντεν. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλές γιορτές. Επίσης, φίλουμε, επίσης. Με υγεία. Λοιπόν, βγήκε το πρόγραμμα των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Πρώτο μάτς, 8 Ιανουαρίου. Ημέρα. Στις 5 ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη, είναι Τρίτη. Ένα μαλάκα που έχω πλέξει. Άντε. Τρίτη 8 Ιανουαρίου λοιπόν στις 5. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ΔΣ στη Super League. Οι σοφοί θα μαζευτούν την Παρασκευή για να δουν τι θα γίνει με τη διακοπή. Εντάξει, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, αγάπη, θέματα σχετικά με την εξαναβολή σε αγωνιστική 15η κτλ. Δεύτερο θέμα, διάφορα. Χθες έβγαινε ότι η Νόβα δεν θέλει να γίνει εμβόλυμη. Δεν θέλει, αλλά εμείς θέλαμε. Και θέλει να ξεκινήσει, δηλαδή, όπως ήταν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 14, αν δεν κάνω λάθος, να ξεκινήσει με 15η, που ήταν να γίνει δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, και μετά να πάει ουσιαστικά μία εβδομάδα επιπλέον, μία εβδομάδα πίσω. Κάπως έτσι. Αυτό το θέλει η Νόβα. Θα δούμε τώρα. Και όσοι έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι, να δείτε την ομάδα σας, όχι μόνο του φίλου του ΠΑΟΚ, γενικότερα. Ναι, τώρα, γεια σας. Για ακόμα μια φορά. Ελλάδα. Λοιπόν... Εντάξει, κάπου διάβασα προχθές ότι θα γίνουν συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Σόφια, ναι, για τα Μουντιάλ και τα Euro. Ναι. Αυτά, παιδιά, ένα πρωτάθλημα δεν μπορείτε να διοργανώσετε. Αφήστε τα Μουντιάλ και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εντάξει. Δεν είστε για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με κάτι που έχουμε ετοιμάσει για ένα από τα αθλήματα που πήγαν πολύ καλά αυτό το Πάρα πολύ καλά. Όλα πήγανε, όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Ένα νομίζω δικαιούται λίγο σήμερα παραπάνω την προσοχή μας. Τελευταίο διάλειμμα και πανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για τον τελευταίο ΠΑΟΚ 24 πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Εντάξει. Τελευταίο, ρε φίλε. Τελευταίο. Αύριο και μεθαύριο δεν έχουμε. Αύριο και μεθαύριο δεν θα υπάρχουν εκπομπές. Πέμπτη και Παρασκευή όμως τέτοιο εδώ. Πέμπτη Παρασκευή εδώ. Αλλά είναι τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Ήταν πολύ πετυχημένο αυτό το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και πριν. Βλέπω και τώρα νίκες παντού. Εντάξει, στο μπάσκετ λέγαμε πριν με τον Πανιόνιο. Στο βόλεϊ 3-0 την ΑΕΚ. Στο handball μία ακόμη νίκη και στο γυναικείο που θα μιλήσουμε και σε λίγο. Και τα κόρσια του βόλεϊ. Γενικότερα ήταν. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίζαμε, αλλά αναβλήθηκε αγωνιστική. Ναι, το φυσιολογικό να θα κερδίζαμε, ναι. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Πολύ καλό διήμερο. Και με αφήνουμε και στο Πόλο γιατί ήταν Παρασκευή. Ήταν Παρασκευή και οι άλλοι μετράει, φίλε. Κολυμπούσαν γρηγορότερα. Εγώ βάζω Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι, ναι. Εγώ βάζω Σαββατοκύριακο. Είναι διήμερο. Τα Παρασκευιάτικα, ναι, δεν. Παρασκευή είναι άλλη μέρα. Όπως και αν έπεσε ο Πάκος με χειροπαλή και θα μετρούσε. Ήταν Πέμπτη. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Έτσι, άρα έτσι, γιατί η Παρασκευή να μετράει. Έτσι είναι, φίλε. Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι. Λοιπόν. Θα πάμε λίγο στο γυναικείο handball, που τα κορίτσια νομίζω πέτυχαν μια πολύ σημαντική νίκη. Σπουδαία νίκη.
αν το πάρουμε γενικότερα από την ιστορία των αγώνων με την Νέα Ιωνία, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σπουδαία νίκη. Πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε για προημιτελικά. Σωστά. Ναι, προημιτελικά. Και προημιτελικά του κυπέλου. Και τα κορίτσια του Δημήτρη Δημητρούλια περάσαν στον ημιτελικό του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες την ομάδα του Πανοράματος. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκριθεί στον τελικό, βέβαια ο κόουτς θα έχει άλλη άποψη. Ναι, εντάξει. Εντάξει. 26-27 Ιανουαρίου θα είναι το πρώτο μάτς, 2 ή 3 Φεβρουαρίου το δεύτερο. Υπάρχει ακόμα καιρός για να δει ο κόουτς και οι κοπέλες του γυναικείου χάρτμπολ πώς θα αντιμετωπίσουν το πανόραμα. Φαντάζομαι προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα. Έχουμε όμως μαζί μας τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, τον Δημήτρη Δημητρούλια, να τον καλησπερίσουμε και να τον πούμε συγχαρητήρια για την πολύ σπουδαία νίκη που πέτυχαν οι παίκτριές του κόντρα στη Νέα Ιωνία. Τον κακό δαίμονα του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, το μεγάλο ανταγωνιστή, ας μας τα πει καλύτερα ο coach. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τα δύο ισχύουν που λέτε. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Με υγεία σε όλους. Μπορεί ο πολλής κόσμος να μην καταλαβαίνει, αλλά αυτοί που ασχολούνται με το hardball και το ανδρικό και το γυναικείο καταλαβαίνουν την επιτυχία, τη μεγάλη. Τον κοριτσιό σας πρώτα και μετά και τη δική σας, εντάξει. Γιατί φαντάζομαι δεν σας αρέσει και πολύ να ηγείστε τις επιτυχίες, γιατί κακά τα ψέματα τα κορίτσια έκαναν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, όπως δηλώσατε. Ακριβώς. Και είναι μια νίκη που, εντάξει, νομίζω καλύτερο φινάλε για το 2018 δεν μπορούσατε να περιμένατε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν ένα τεράστιας κομβικής σημασίας παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά βγάλαμε εκτός τίτλου τον δις-νταμπλούχο των τελευταίων, ουσιαστικά τα τελευταία 2,5 χρόνια παίρνει όλους τους τίτλους η ομάδα της Νέας Ιωνίας, και έπρεπε να το κάνουμε αυτό μέσα στο γήπεδό τους. Σε μια συγκυρία που για μας δεν ήταν ιδανική, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε παίχτρια που μπήκε την τελευταία στιγμή με ενέσεις, μας προέκυψαν και μέσα στον αγώνα κάποια πράγματα, οπότε όλα αυτά κάνουν τη νίκη αυτή επική, και φυσικά την πιστώνονται στο 100% τα κορίτσια, γιατί αν χάναν τη συγκέντρωσή τους έστω και για 5 λεπτά σε αυτό το μάτς, μπορεί να ήταν αρκετά για να μην πάρουμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, πρέπει να έχουν και μια καθοδήγηση, οπότε να δώσουμε και εσάς το 10% της επιτυχίας. Εντάξει, το 10%. Το 5, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, αλλά εντάξει, έχετε και εσείς μερίδιο. Ναι, βέβαια, δουλέψαμε πολύ αυτή την περίοδο, πιεστήκαμε πάρα πολύ και πιτά στα μυαλά μας, πόσο θα πρέπει να επιμείνουμε στην πειθαρχία, ακόμα και αν όλα πάνε στραβά σε αυτόν τον αγώνα, να επιμείνουμε σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε, πού στοχεύουμε. Και το ότι η ομάδα, ειδικά στα τελευταία 10 λεπτά, κράτησε τακτική πειθαρχία, είχε επιμονή, δεν άφησε το εύκολο γκολ, με κάνει και εμένα περήφανο και για τη δουλειά που κάναμε όλη αυτή την περίοδο, αλλά και μου ανοίγει την όρεξη στο τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Γιατί το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε αυτό το καλοκαίρι και μόνο ανωδική πορεία και εξέλιξη μπορεί να έχει. Πάντως, coach, έχοντας στο μυαλό μας και τον περσινό τελικό του κυπέλου που πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχασε το τρόπαιο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ήταν μια νίκη που, εντάξει, νομίζω σημαίνει πολλά και για εσάς και για τα κορίτσια, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω ένας τέτοιος τελικός ο περσινός δεν ξεχνιέται και εύκολα. Είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα δουλεύει μέσα όταν χάνεις τρόπαιο στην εκπνοή του αγώνα. Ακριβώς. Και είναι κάτι που, όπως το λέτε, χτίζεται μέσα μας, και είτε θα λειτουργήσει ως αντίδραση να μην μας ξανασυμβεί, είτε μας μαθαίνει να χάνουμε έστω ή νωρίς ή στο τέλος του αγώνα. Φυσικά πρέπει να πούμε εδώ ότι από εκείνη την ομάδα η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παραπάνω από το 50% της ομάδας έχει αλλάξει. Όπως και εγώ δεν ήμουν παρόν σε εκείνο τον τελικό. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ διαφορετική. Κρατήσαμε κάποια πρόσωπα που θεωρήσαμε κομβικά για τη φετινή σεζόν. Αλλά στην πραγματικότητα το καλοκαίρι δημιουργήσαμε κάτι πάρα πολύ καινούριο, με κύριο μέλημα την πολλή δουλειά και το να χτίσουμε ένα πνεύμα και μια ψυχολογία που πάντα να βρίσκουμε τη λύση και να φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Ένα στοιχείο που θα έλεγα ότι φέτος το έχει και η ποδοσφαιρική μας ομάδα. Σωστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι.
ίσως και αυτή την κοινικότητα, το να παίρνεις αυτό που θέλεις. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το τελευταίο μάτσο του Κυπέλλου σίγουρα δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Εκατέρωθεν. Ήταν μάτσο που ξέραμε όλοι. Παίκτες, παράγοντες, προπονητές, την κομβική του σημασία. Συνήθως αυτά τα μάτια δεν έχουν πολύ ποιότητα, αλλά έχουν ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω αυτός που μπορεί να επιμείνει στο πλάνο του μέχρι το τελευταίο λεπτό χωρίς να χάσει την ψυχολογία του, έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι πολύ μεγάλο ότι καταφέραμε αυτό το μάτς να διεκδικήσουμε στο τέλος, μειώντας στο γήπεδό μας. Νομίζω σημαίνει πολλά για αυτούς που γνωρίζουν καλά από αθλητισμό, καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ. Και σίγουρα είναι η στιγμή, νομίζω, η κομβική που αλλάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε και ευθέως, με σεβασμό πάντα φυσικά στη Νέα Ιωνία, μια ομάδα που έχει τα τελευταία 5 χρόνια κατακτήσει το πρωτάθλημα, ότι έχουμε αποκτήσει ένα πνεύμα υπεροχής, το οποίο φυσικά οφείλουμε να το αποδείξουμε και τα play-off πλέον που θα είναι τα μεγάλα μάτς για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Coach, επόμενος αντίπολος η ομάδα του Πανοράματος, στα δικά μας μάτια, φαντάζει ίσως λίγο πιο βατό σε σχέση με τη Νέα Ιωνία. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Ναι. Φυσικά πάντα με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο, επειδή ακριβώς είναι και 2 τα μάτς στον ημιτελικό, δεν μπορώ να δω το κακό σενάριο. Φυσικά πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε από το πρώτο μάτς το θέμα πρόκληση, αλλά η διαφορά της δυναμικότητάς μας επιτρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα τον τελικό. Η περίπτωση τώρα του τελικού είναι διαφορετική. Αυτές που διεκδικούν την πρόκληση είναι η Αναγέννηση Άρτας. Ναι, και η Αναγέννηση Άρτας. Φυσικά το φαβορί είναι η Αναγέννηση Άρτας, σωστά, ναι. Η οποία απαρτίζεται και με αρκετές αθλήτριες που περάσανε και γράψαν τη δικιά τους ιστορία και στο δικό μας σύλλογο, στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές θα είναι οι που θα προκριθούν. Και τα Γιαννιτσά είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και με δεδομένο ότι έχει και τη δεύτερη ομάδα τα Γιαννιτσά, αν καταφέρουν να αποσπάσουν ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, ενδεχομένως να γίνει και κάποια έκπληξη. Φυσικά το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε την Αναγέννηση Άρτας, που σίγουρα λόγω της εμπειρίας και της προπονήτριας και των αθλητριών, το μάτς χρήζεται αρκετά επικίνδυνο και φυσικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε να σταθούμε, εντάξει, είναι γνωστό, το ξέρετε εσείς καλύτερα, ότι κάθε παίκτρια στο ρόστερ έχει το δικό της ρόλο και ένα γρανάζι, αν δεν πάει καλά, μπορεί να χαλάσει όλο το μηχανισμό, αλλά μπορούμε να σταθούμε λίγο παραπάνω στη Ζιγούρα και στην Καμπόιμ για την νίκη. Η μία τερματοφύλακας και η άλλη, όπως είπατε, έπαιξε με ένεση και ήταν υπό του σκόρερ με 7 γκολ. Η Γκάτζιο, συγγνώμη. Με ένεση σε αυτό το μάτς, ναι, ήταν η Βάσια Γκάτζιο. Είναι ένα κορίτσι που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Βρέθηκε φέτος πρωταγωνίστρια από μια ρολίστρια που ήταν στην περσινή ομάδα, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς της μεγάλης προσπάθειας και δουλειάς. Όλοι μας σοκαριστήκαμε όταν έπαθε ένα βαρύ διάστρεμα σε λιγότερο από 24 ώρες από τον αγώνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι και στην ενέργεια που δίνει στην ομάδα, αλλά και στις δουλειές που κάνει στο γήπεδο. Έκανε μεγάλο αγώνα. Βοηθηθήκαμε πολύ φυσικά και από το φυσιοθεραπευτή μας, τον Ιωακήμ Ογλου, αλλά ευχαριστούμε πολύ και το τμήμα του βόλεϊ και τον κύριο Τσαλόπουλο που μας παραχώρησε και το δικό του φυσιοθεραπευτή με το ειδικό μηχάνημα του ΤΕΚΑ. Μπράβο. Τις 2 μέρες αυτές δούλεψε πάρα πολύ πάνω της και ο κύριος Ράλης, ο γιατρός μας, έδωσε τις σωστές συμβουλές και καταφέραμε μέσα από μια πραγματικά μεθοδική και πολύ επαγγελματική δουλειά η Βάσια να παίξει το παιχνίδι και μάλιστα να είναι και η πρωταγωνίστρια. Ίσως να ήταν και η MVP αυτού του παιχνιδιού, γιατί πήρε πάνω της σετ πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή σε πολύ κρίσιμη περίοδο πήρε πάνω της φάσης. Έπαιξε άμυνα. 7 γκολ. Έβαλε 7 γκολ. Έκανε πάρα πολλές δουλειές μου στο γήπεδο. Ήταν σημαντικότερες. Και σε ένα μάτς που η συμπατριώτησά της και κολλητή της, η Αγνή Ζιγούρα, που είναι ένα από τα πολύ βαριά χαρτιά για μας, είχε μια νευρικότητα. Δεν θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο της μάτς. Βέβαια, φυσικά και το δικαιούται. Έπαιξε και με κομβικό μάτς απέναντι στην ομάδα που έχει παίξει χρόνια, στη Νέα Ιωνία. Αλλά αυτό έχουν οι ομάδες. Όταν είναι ομάδες και όταν υπάρχει αλληλεγγύη,
θα παίξει η μία για την άλλη και θα καλύψει τα πιθανά κενά. Είχαμε παίχτριες χθες που μπορώ να πω ότι δεν πιάσαν απόδοση, είχαν νευρικότητα, αλλά υπερκαλύφθηκαν και από τις άλλες και από το κοινό πνεύμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι γυρνούσαμε πάντα πίσω στα λάθη μας, ότι επιμέναμε πάρα πολύ στην άμυνά μας, ότι η Μπρούνα η Καμπόιμ, όπως λέτε, ήταν εκεί, ήταν σταθερή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο άθλημά μας. Έτσι είναι ακριβώς. Πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι δεχτήκαμε μόλις 17 γκολ στην έδρα του αντιπάλου, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα και πάνω απ' όλα η άμυνα μας έδωσε αυτή την πρόκριση. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε ή το μπασκετικό ή έχετε κάποια δυναμία κάπου πέρα από την ομάδα σας? Φέτος, να σας πω, έχω, γενικά μου αρέσουν τα σπορ, όλα τα σπορ τα παρακολουθώ, αλλά φέτος ιδιαίτερα θα έλεγα παρακολουθώ την ποδοσφαιρική ομάδα. Μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή παίρνει τα αποτελέσματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που μπορεί οι άλλοι να κρίνουν ως κακή απόδοση, εγώ το κρίνω ως τακτική επιλογή, γιατί στο τέλος το αποτέλεσμα κρίνει. Και θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Η ομάδα είναι και μάλιστα ξεκινώντας με -2, είναι 8 βαθμούς μπροστά. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρα τα διαφιλνίκη το φαβορί. Είναι η ομάδα η πιο σταθερή στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι πάντα, και φυσικά δεν είναι πάντα η ομάδα που θα βάζει τα πάρα πολλά γκολ, αυτή που έχει ουσία. Οι ομάδες που και παλιότερα που παίρνουν τα πρωταθλήματα ήταν αυτές που ξέραν να παίρνουν το μάτς και με ένα και με μισό γκολ. Και αυτό το πράγμα το έχει ο ΠΑΟ και είναι εκτός ότι είναι το φαβορί, θεωρώ ότι είναι και η ομάδα που ξεκάθαρα δικαιούται αυτό το πρωτάθλημα και δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει. Και μου αρέσει και η ενέργεια που βγάζει αυτή η ομάδα, είτε στις καλές της είτε στις κακές της μέρες. Αυτό βλέπει ο κόσμος και στηρίζει μαζικά και φέτος. Νομίζω ότι τη δική σου ομάδα τη στηρίζει. Έχετε... Νομίζω ότι θα γίνει ο χαμός στην πόλη, δικαιωματικά. Ναι. Ο κόσμος στηρίζει, coach, τα δικά σας παιδιά, την ομάδα σας. Ο κόσμος στηρίζει και αυτό που χαίρομαι πολύ είναι ότι σιγά σιγά βλέπω και περισσότερο κόσμο που δεν είχε πλησιάσει την ομάδα να της αρέσει αυτό που βλέπει, την ενέργεια που εισπράττει. Ότι τα κορίτσια έχουν τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε ένας πύλαθλος του συλλόγου να έχουν. Δηλαδή το πάθος, την αυτοθυσία, την αποφασιστικότητα, την αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα κερδίζει όλο και περισσότερο το φύλαθλο κοινό. Γιατί προσπαθεί πολύ, δουλεύει πολύ και το θέλει πολύ. Και πάντα εμείς που θέλουμε να βλέπουμε αθλητισμό χαιρόμαστε πέραν από... Το άθλημα καθεαυτό, να βλέπουμε και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που τραβάει πάρα πολύ τον κόσμο να παρακολουθήσει ένα άθλημα και δει ένα ομαδικό άθλημα. Νομίζω βγάζει ΠΑΟΚ αυτή η ομάδα, coach. Τα ακριβώς, κορίτσια. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος, όπως έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του, το ΠΑΟΚ. Ναι. Το βγάζει αυτό το πράγμα. Είναι και δικαίως είναι απαιτητικό σε αυτά που ζητάει. Δεν ζητάει πάντα το αποτέλεσμα, αλλά ζητάει να βλέπει ανθρώπους που έχουν σπινθυροβόλο βλέμμα. Και να καταθέτουν ό,τι έχουν. Είτε λίγο είτε πολύ. Και όσοι δεν έχουν δει την ομάδα θα τους προσκαλούσα να έρθουν σε κάποιο παιχνίδι και να δουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είμαι σίγουρος ότι θα δεθούν με αυτό το σύνολο. Ωραία, coach. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε μαζί μας. Καλές γιορτές να έχετε με υγεία. Καλές γιορτές με υγεία και επιτυχίες. Να είστε καλά. Σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη Δημητρούλια, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας handball. Νομίζω μας έδωσε όχι απλά στίγμα, μπήκαμε λίγο και στο feeling της ομάδας, το πώς το ένιωθε και πριν το προημιτελικό και την επόμενη μέρα σίγουρα που είναι πολύ ευχάριστη. Είναι μια νίκη που σου αλλάζει στάτους και νομίζω παράλληλα κεντρίζει και λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον του κόσμου. Σίγουρα. Να δώσει λίγο παραπάνω στήριξη όχι μόνο στα δύο μάτς με το Πανόραμα, αλλά γενικά και στο πρωτάθλημα. Το είπε και ο Δημήτρης Δημητρούλης ότι μπορεί να έχουμε αποκτήσει και ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι της Νέας Ιωνίας που τα προηγούμενα χρόνια εντάξει, σπανίως έχανε. Το περσινό. Στο τελικό που το λέγαμε κιόλας τώρα, επειδή ήταν και τηλεοπτικό και νομίζω την ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, και ναι, δηλαδή ναι, είχε σωστά. Την δυνατότητα όλος ο κόσμος να το δει. Το είδε πολλοί κόσμος, ναι. Σε όλους έχει μείνει εκείνη η εικόνα. Δηλαδή και εδώ το σοκ στο φινάλι, στην τελευταία φάση του αγώνα, μας έχει μείνει σε όλους. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μην είχε τηλεοπτική κάλυψη, να το διαβάζαμε απλά, να το βλέπαμε κανένα βίντεο ναι, ναι. Και να προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά επειδή ήταν τηλεοπτικό και από την ΕΡΤ, που το είδε πάρα πολλοί κόσμος, όλοι νομίζω έχουμε αυτήν την εικόνα.
Και γι' αυτό το λόγο και με το, στο άκουσμα αυτής της νίκης και ότι ήρθε απέναντι στη Νέα Ιωνία και ότι σε ένα προημιτελικό, καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία του, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο που απομακρύθηκε ο προπονητής Νέας Ιωνίας. Δηλαδή, ναι. Ήταν μια ήττα που προκαλεί στον αντίπαλό σου κλειδονισμούς. Ναι, γιατί ο αντίπαλος όταν έχει συνηθίσει να το έχει αυτό το τρόπαιο. Και του βάζει μέσα και την αμφιβολία ότι μήπως φέτος κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και στο πρωτάθλημα. Ναι. Προφανώς και υπάρχουν και κλειδονισμοί και άλλα θέματα και στην αντίπαλη ομάδα. Μπράβο στα κορίτσια. Γενικότερα, εγώ το λέω πάντα, χρειάζονται τα παιδιά αυτά ένα μπράβο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εννοείται. Που δεν παίρνουν τα εκατομμύρια των ποδοσφαιριστών. Και πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η προβολή, έτσι. Να μην τους αφήνουμε. Και όχι μόνο στις επιτυχίες. Γενικά, νομίζω ότι εμείς συχνά φιλοξενούμε και αθλητές και αθλήτριες και προπονητές από αυτά τα τμήματα. Και νομίζω ότι αξίζει να γίνεται αυτό. Μακάρι στο 2019 να φιλοξενήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μας σχολιάσουν για μεγάλες νίκες, τίτλους για τα εθνικά τμήματα του δικεφάλου. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Διάβαζα λίγο πριν κλείσουμε στο SDNA ότι έγινε σήμερα ένα μεγάλο ραντεβού με την Πολιτεία και την Ευρωλίγκα και το Final Four της Ευρωλίγκας έρχεται στην Αθήνα το 2020. Ναι. Μπορείς, Αστέρια, μπορούμε να διοργανώσουμε σαν Ελλάδα Final Four της Ευρωλίγκας. Εντάξει, το Final Four είναι 4 αγώνες, μπορούμε. Οκ, okay, παραπάνω έχουμε το θέμα. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι καλό είναι να μην μπούμε στο Μουντιάλ και στο Euro. Then. Η διοργανώτρια αρχή της Ευρωλίγκας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Φέρεται ότι έχουν δώσει τα χέρια. Και το 20 έρχεται το Final Four στην Ελλάδα, στην Αθήνα ναι. συγκεκριμένα. Το 93 έχει γίνει στο ΣΕΦ, το 2000 στην Πηλαία του Θεσσαλονίκη και στο ΆΚΑ το 2007. Ωραία. Οπότε πάμε το 2020 εδώ. Στην Αθήνα. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε σκυτάλη σε Βασιλιά και Σταύρο Κόλκα. Σε μια χριστουγεννιάτικη, φαντάζομαι, εκπομπή. Έχει όμως αγώνες, οπότε σίγουρα θα έχουν να πούν πολλά για αγώνες που ακολουθούν. Ναι, έχει πολλούς αγώνες, οπότε θα υπάρχει δράση παντού. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε καλά. Έτσι. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και. Παρότι ακούγεται χαζό και τετριμένο και μπορεί μερικοί να έχετε βαρθεί να το ακούτε, προσοχή παιδιά στους δρόμους. Ναι. Μεσημέρι, πρωί, βράδυ. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και εσείς που πίνετε. Εντάξει. Αν πιείτε, αφήστε τα αμάξι σε κάποιον άλλον ή πάρετε ένα ταξί. Και όσοι δεν πίνετε, πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί πίνουν πάρα πολύ απέναντί σας. Ναι. Και είναι μέρες που γενικότερα αυξάνουν τα ατυχήματα. Καλό είναι να μην συμβεί το παραμικρό. Εντάξει, λίγο θέλει υπευθυνότητα και τίποτα παραπάνω. Και πολύ προσοχή στον δρόμο. Διαβάζω το Πάκο Σέσσερα λίγο πριν να ολοκληρώσουμε ότι ο Πρίγιοβιτς είναι μέσα στους υποψήφιους για τον κορυφαίο Σέρβο. Δεν θα αφήσει τίποτα. Ποδοσφαιριστή. Δεν θα αφήσει τίποτα. Νομίζω οι επιλογές είναι 17, αν θυμάμαι καλά. Δεν τους βλέπει τους άλλους 16. Και ο Πρίγιοβιτς είναι ένας από αυτούς, διεκδικεί τη θέση. Νομίζω με αυτά που έχει πετύχει και που εξακολουθεί να πετυχαίνει, θα τον πάρει και αυτόν τον τίτλο. Η χρονιά έτσι κι αλλιώς το 18 γενικότερα για τον Σέρβο σε ατομικό. Και σε συλλογικό επίπεδο. Και συλλογικό. Πρωτάθλημα πήρε ο άνθρωπος, το κλέψανε. Κανονικά, ναι. Κύπελο πήρε. Ήταν πάρα εθνική, πολύ καλή. Okay. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα, αλλά δεν φταίει ο ίδιος. Ήταν μέσα στους 5 κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Μέσα στους 5 κορυφαίους, 35 γκολ στο 18. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή, άμα δεν είναι πριν ο κορυφαίος σε Σέρβος, ποιος θα είναι. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι σε Σταύρο Κόλκα και σε Βασιλιά. Λοιπόν, αυτά. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι.